Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Πιστοί στο ραντεβού μας, Κυριακή σήμερα, 30 Ιουνίου. Τελειώνει ο μήνας, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Και σήμερα γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε καλά. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι τα θέματα τα οποία απασχολούν την πολιτική μας έτσι, ατζέντα, την καθημερινή της χώρας μας, είναι τα ελληνοτουρκικά. Γνωστά σε όλους μας ότι σε αυτό το σημείο που βρίσκονται μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για μία ένταση υπερβάλλουσα. Να πούμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός έκανε ανακοίνωση και είπε ότι όποιος παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, θα υποστεί τις συνέπειες. «Μιλάω τη γλώσσα της αποφασιστικότητας», είπε ο Πρωθυπουργός. «Δεν έχει κανένα νόημα μία τακτική κλιμάκωσης αδιέξοδης και ατελέσφορης. Δεν είναι ένδειξη ισχύος, αλλά ένδειξη αδυναμίας να επιχειρούνται άγονες γεωτρήσεις στην ΑΟΣ, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας μας, που γνωρίζει ότι δεν έχει αποτρεπτική δύναμη στη θάλασσα. Να σταματήσουν λοιπόν ως εδώ οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου». Επίσης, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Αποστολάκης, σημείωσε ότι δεν θα ανεχτούμε την παραμικρή παραβίαση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από την Τουρκία. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα επιθυμεί τη διατήρηση διάβλου επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα, προκειμένου να αποφεύγεται αδικαιολόγητη ένταση. Σε αυτή τη λογική εντάσσονται και οι πρόσφατες συναντήσεις μεταξύ αντιπροσωπιών των δύο χωρών για τον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων εντός του υφιστάμενου πλαισίου μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τώρα, τι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να επιτευχθούν ανάμεσα στις δύο χώρες όταν η γείτονα χώρα ετοιμάζεται για αγορά του F-35, του μεγαλύτερου αεροσκάφους του κόσμου και των S-400 του πυραυλικού συστήματος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και να πάμε τώρα, φίλοι μας και φίλες, στην γείτονα, την Λέρο, το αγαπημένο νησί της Λέρου, όπου εκεί θα πρέπει να ενημερωθούμε για το ότι εγγενιάστηκε την Παρασκευή ο οξονικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Λέρου και πρόκειται για ένα από τους πιο σύγχρονους τεχνολογικά τομογράφους που βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων του νησιού και παρέχει ασφάλεια στο ιατρικό προσωπικό που θα προβαίνουν έγκαιρα και έγκυρα στη διάγνωση και την αντιμετώπιση των περιστατικών. Μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη στον χώρο της υγείας του νησιού της Λέρου. Μαζί με τον αξονικό τομογράφο, στο νοσοκομείο έγινε η κατάσταση ψηφιακού μαστογράφου, ενώ τέθηκε σε λειτουργία και η μονάδα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου. Πάμε να ενημερωθούμε σχετικά. Βρισκόμαστε στο χώρο του νοσοκομείου της Λέρου. Είναι μία από τις πιο σημαντικές ημέρες για το νοσοκομείο της Λέρου. Η διοικήτρια του νοσοκομείου, η κυρία Λίδα Ελένη Σαρίκα, θα αναγγείλει τρία πολύ σημαντικά αναπτυξιακά επιτεύγματα αυτού του νοσοκομείου. Ο αξονικός τομογράφος που ήδη λειτουργεί, ο μαστογράφος και η μονάδα παραγωγής οξυγόνου. Είναι μέρα μεγάλης χαράς, διότι ολοκληρώνεται με επιτυχία μια προσπάθεια των τελευταίων 2-3 ετών για την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας. Ήταν Ιούνιος του 2017, πριν 2 χρόνια, όταν ήρθαν τα πρώτα έγγραφα από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας μας να υποβάλουμε αιτήματα για έργα και εξοπλισμό των νοσοκομείων. 6 Εβδόμου του 2017, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλαμε το αίτημα για νέο κτηνολογικό συγκρότημα, ψηφιακό μαστογράφο και αξονικό τομογράφο. Και αμέσως ένα μήνα μετά, 11 Οκτώβρου του 2017, πήραμε την πρώτη έγκριση σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας για αυτά τα έργα. Πρέπει να πω ότι κανείς μας εδώ, εγώ σαν διοικητήρια, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι οι εργαζόμενοι, δεν είχαμε ποτέ τέτοια εμπειρία για τέτοιες διαδικασίες και συναντήσαμε πολλές διαδικαστικές δυσκολίες, στις οποίες ενεπλάκησαν η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου στη διαμόρφωση τεχνικών δελτίων, προδιαγραφών κλπ. Η οικονομική υπηρεσία με διαγωνισμούς διακηρύξεις, ηλεκτρονικούς και άλλα τέτοια περίπλοκα. Και ακόμα τώρα ασχολείται με την αποπληρωμή των έργων, διότι δεν είναι εύκολη διαδικασία τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων.
αλλά και η γραμματής της διοίκησης, η γραμματής μου, που έπρεπε πολύ σωστά και πολύ έγκαιρα να διεκπεραιώνουν αποφάσεις, αλληλογραφίες, να προλαβαίνουμε προθεσμίες, να είμαστε εξαποστάσεως, εγώ στο Υπουργείο, εκείνες εδώ, για να προλάβουμε όλο αυτό, να συντονιστούν αυτές οι ενέργειες για να έχουμε το ευτυχές αποτέλεσμα. Και βεβαίως και η Διοικητική Υπηρεσία, διότι παράλληλα έπρεπε να προκηρυχτούν θέσεις γιατρών, θέσεις νοσηλευτών, θέσεις προσωπικού τεχνολογικού για το ακτινολογικό και όχι μόνο εργαστήριο. Έπρεπε να μετακινηθεί προσωπικό για εκπαίδευση στα νέα μηχανήματα. Ήδη είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία επικαιροποίησης των γνώσεων του στελεχικού μας δυναμικού για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα μηχανήματα. Διότι ακούμε πολλές φορές, α, ωραία τα πήρατε, για να δούμε ποιος θα τα δουλέψει. Έχετε το προσωπικό. Έχουμε το προσωπικό και έχουμε και τη θέληση να το κάνουμε αυτό. Και έπρεπε να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, οι πάντες. Τους ευχαριστώ όλους θερμά που πίστεψαν σε αυτό το έργο και δούλεψαν με ενθουσιασμό και με συνέπεια για να έρθει σε πέρας αυτό το εγχείρημα. Είναι ακόμα μεγάλη μας χαρά σήμερα, ολίγων ημερών, ξεκίνησε η λειτουργία της μονάδας παραγωγής ιατρικού οξυγόνου στο νοσοκομείο μας, λύνοντας ένα πολύ οξύχρονο πρόβλημα προμήθειας και μεταφοράς του οξυγόνου, που ταλάνιζε χρόνια το κρατικό θεραπευτήριο. Τόσο η οικονομική υπηρεσία, όσο και η τεχνική που επιμελείται των φιαλών οξυγόνου, με πρώτο σε αγωνία τον Παναγιώτη Κουτούζο, που όλοι γνωρίζετε, είχαν την έννοια της έγκαιρης μεταφοράς οξυγόνου στο νησί, για να μην μείνουν οι ασθενείς μας ή οι πολίτες χωρίς ιατρικό οξυγόνο. Το έργο αυτό εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία και έντονη προσπάθεια της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας και είναι ενταγμένο στο διακρατικό πρόγραμμα Interreg Ελλάδας-Κύπρου και αφορά 4 νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο. Επίσης, σήμερα είναι ευτυχή σύμπτωση ότι μπήκαν σε λειτουργία σήμερα οι καινούργιες κεντρικές μονάδες ψύξης θέρμανσης για όλες τις κλινικές του νοσοκομείου. Μετά την τοποθέτηση νέων δαπέδων, νέων θερμοάντοχων κουφωμάτων, συστημάτων φωτισμού και οξυγόνου, κονσόλες σε όλα τα κρεβάτια των κλινικών, που εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα που θα ολοκληρωθεί με τον εσωτερικό ελαιοχρωματισμό όλου του νοσοκομείου, η ανακαίνιση αυτή έγινε δυνατή με εξτρά χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας, μετά από επίσκεψή μας με την κυρία Τζανουδάκη και τον Δημήτρη Γάκη, τον βουλευτή, στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Πολάκη. Με όλα αυτά και με τη δημιουργία του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών που εγκαινιάσαμε σε προηγούμενο χρόνο, πιστεύουμε ότι αναβαθμίστηκε ουσιαστικά το νοσοκομείο μας. Επόμενο πρόγραμμα είναι το έθριο στο οποίο βρισκόμαστε όλοι εδώ σήμερα, το οποίο, όπως βλέπετε, χρειάζεται ριζική ανακαίνιση. Σε εξέλιξη βέβαια βρίσκονται και πολλά άλλα έργα που δεν είναι στιγμή να αναφέρω, όπως η ανακαίνιση των μονάδων ψυχικής ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στα Λέπιδα, στα ΠΡΟΚΑΤ, μετά την ολοκλήρωση του δικτύου ίδρυυσης με πόσιμο νερό των ασθενών, του αποχετευτικού δικτύου κλπ. Δεν θα αναφερθώ σε άλλα λεπτομέρεια. Πρέπει να πω ότι ήταν επιλογή της πολιτείας να διασωθούν τα νοσοκομεία και βρήκαμε ευήκο αότα στα αιτήματά μας, αλλά βρήκαμε και χρηματοδότηση. Μαζί με τις προκηρύξεις των θέσεων των γιατρών, τεχνολόγων, νοσηλευτικού, προσλάβαμε προσωπικό ορισμένου χρόνου, φύλακες, καθαριότητα και μαγείρους, και επικουρικό προσωπικό που στελέχωσαν το νοσοκομείο σε ειδικότητες που είχαμε πραγματικά έλλειψη. Είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους εκπροσώπους των εργαζομένων και γιατρών σε αυτό, γιατί στο μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων ήμασταν σε σύπνοια και σε ταυτότητα απόψεων. Να ευχαριστήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Νίκο τον Ιγνατίδη για αυτό το περιστατωμένο από κάθε άποψη ρεπορτάζ το οποίο έκανε για το νοσοκομείο της Λέρου και να πούμε ότι είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά σε θέματα υγείας, του τομέα του τόσο ευαίσθητου της υγείας και χαιρόμαστε για αυτή την εξέλιξη στο νοσοκομείο της Λέρου.
Να πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το οποίο έκανε η Ειρήνη Χαλκίτη και αφορά στους κάδους ανακύκλωσης οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε μερικά σημεία ως ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας του Δήμου για την διαχείριση και την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Να ενημερωθούμε σχετικά, διότι φαίνεται πως δεν έχουμε ενημερωθεί έτσι όπως θα πρέπει να έχουμε ενημερωθεί. Πάμε να το δούμε. Την περιοχή εδώ στον Άγιο Στέφανο βρισκόμαστε απέναντι από το δεύτερο δημοτικό σχολείο, όπου έχει τοποθετηθεί ένα από τα πράσινα σημεία και πριν από λίγες ημέρες είχαμε κάνει και ρεπορτάζ με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μικέ Ρήγα. Δυστυχώς βλέπουμε ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι ακόμη δεν έχουν τοποθετηθεί και οι εσωτερικοί κάδοι και υπάρχει πρόβλημα. Βλέπουμε να βάζουν εδώ μπουκάλια, εδώ που λέει γυαλί έχουν βάλει μπουκάλια, εδώ που λέει αλουμίνιο μέσα σε πλαστικές σακούλες έχουν βάλει τενεκεδάκια αλουμινιένια μέσα σε τσάντες από πλαστικό βέβαια κλπ. Και όλα αυτά ξεχυλίζουν απ' έξω, όπως βλέπετε. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχει, δυστυχώς δεν έγιναν ταυτόχρονα όλα. Δεν έχουν τοποθετηθεί εσωτερικοί κάδοι. Βλέπετε εδώ, υποτίθεται ότι βάζουμε χαρτί. Και καθαρό χαρτί μάλιστα. Κάθε μορφής και είδους χαρτί βλέπουμε εδώ να ξεχυλίζει, να βγαίνει κάτω από τον κάδο, διότι δεν υπάρχουν εσωτερικοί κάδοι που θα τα συγκρατήσουν. Έκκληση λοιπόν, μέχρι να υπάρξει ενημέρωση ότι έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και των εσωτερικών κάδων, μην βάζετε εδώ ανακυκλώσιμα. Αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ανακυκλώσιμα, είναι και σκουπίδια. Ανοίξαμε κάποιους από αυτούς τους κάδους και είδαμε ότι είναι και σκουπίδια. Λοιπόν, είπαμε να μάθουμε, να έχουμε συνείδηση, να ανακυκλώνουμε, αλλά να το κάνουμε και με τον τρόπο που πρέπει, έτσι. Ο κύριος Ρήγας μας εξήγησε ότι θα τοποθετηθούν εσωτερικά και οι κάδοι, θα μπουν απ' έξω και ζαρδινιέρες με λουλούδια και όταν θα είναι έτοιμα, τότε θα αρχίσουμε να ανακυκλώνουμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή να βγαίνουν από κάτω ανακυκλώσιμα και μη υλικά και να ξεχυλίζουν στους δρόμους, τουριστική περίοδος, να τα βλέπει ο κόσμος. Για να δούμε, θα προσπαθήσουμε και εμείς μέσω της εκπομπής μας να ενημερώσουμε περισσότερους όσο γίνεται και να μην επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο που δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Σε άλλες περιοχές βλέπουμε να βάζουν τα σκουπίδια στα πράσινα σημεία χωρίς να γίνεται διαλογή μάλιστα και οι κάδοι να είναι άδειοι, όπως εδώ δίπλα. Βλέπουμε και τους πλαστικούς κάδους οι οποίοι είναι άδειοι και καθαροί από τον Δήμο, δεν υπάρχουν σκουπίδια και έχει γίνει ένα μπέρδεμα εδώ στην ενημέρωση, θεωρώ, του κόσμου και βάζουν και σκουπίδια και ανακυκλώσιμα υλικά στους άλλους κάδους, στα πράσινα σημεία, ενώ δεν έχουν έτσι ολοκληρωθεί. Και εδώ έχει και τόσα πολλά που έχει έτσι ξεχυλίζουν, έχει πιεστεί και ανοίγει και η πόρτα. Γιατί δεν υπάρχει το εσωτερικό που θα τα συγκρατήσει. Προσοχή λοιπόν, μέχρι νεωτέρα στα πράσινα σημεία δεν βάζουμε ούτε ανακυκλώσιμα και οπωσδήποτε σκουπίδια γενικότερα. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Έξω από το Νικηφόριο βρισκόμαστε, το Νικηφόριο Πρώτο Λύκειο Καλύμνου, που βλέπουμε να επικρατεί η ίδια κατάσταση και σε αυτό το πράσινο σημείο. Βλέπετε από κάτω, θα προσπαθήσω να το φέρω πιο κοντά, βλέπετε από κάτω να ξεχυλίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά, διότι μπορούμε να διακρίνουμε ότι εκεί που λέει αλουμίνιο υπάρχουν πολλά αλουμινιένια τενεκεδάκια, εκεί που λέει γυαλί υπάρχουν γυαλιά, βέβαια μέσα σε πλαστικές σακούλες, αλλά υπάρχουν και άλλα απορρίμματα. Μάλλον ο κόσμος τελικά, κύριε Δήμαρχε, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Δεν γνωρίζει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και η εσωτερική τοποθέτηση των εσωτερικών κάδων και έχουν ήδη ξεκινήσει να βάζουν τα ανακυκλώσιμα εδώ. Ίσως θα έπρεπε να ολοκληρώνεται τελείως ένα-ένα πράσινο σημείο
και να μην έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα που έχουμε να ξεχυλίζουν από κάτω στο δρόμο τα σκουπίδια. Δεν ξέρω αν υπήρχε και τρόπος να μπει λουκέτο μέχρι να τοποθετηθούν οι εσωτερικοί κάδοι. Δεν νομίζω να μπορεί να γίνει αυτό για την πάνω πλευρά που ανοίγει για να τοποθετηθούν τα σκουπίδια. Πάντως είναι μια πολύ άσχημη εικόνα. Εμάς μας ενδιαφέρει να πούμε ότι πρέπει να περιμένουμε. Τόσο καιρό δεν ανακυκλώναμε. Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί και η εσωτερική τοποθέτηση των κάδων, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα. Θα μπουν και παρτέρια, όπως μας έχουν εξηγήσει από πάνω, με λουλουδάκια. Και στη συνέχεια να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, το καθήκον μας. Να ανακυκλώνουμε. Όχι όμως έτσι. Θεωρώ πως υπάρχει και λάθος, βέβαια. Προσωπική μου εκτίμηση. Θα έπρεπε να έχει γίνει και παραπάνω ενημέρωση στον κόσμο, ώστε να μην έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Από καρδιωτική μπορούμε να πούμε η εικόνα αυτή που παρουσιάζουν οι ξύλινοι κάδοι της ανακύκλωσης στα δύο σημεία που έχουν ξεκινήσει, που έχουν μάλλον τοποθετηθεί αυτοί οι κάδοι. Και βέβαια να πούμε ότι θα έπρεπε να υπήρχε μια πρώτερη ενημέρωση πριν τοποθετηθούν οι κάδοι, έτσι ώστε να μην μπαίνει κανείς στη διαδικασία να τους χρησιμοποιεί, αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί ως έτσι, συσκευές που θα δεχτούν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Ή θα έπρεπε να περιμένει ο Δήμος να μπει και αυτό το σχετικό, τέλος πάντων, η σχετική υποδοχή που θα δέχεται τα ανακυκλώσιμα υλικά και μετά να τοποθετηθούν οι κάδοι. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να προσέχουμε εμείς οι πολίτες, διότι από ό,τι φαίνεται και σε κάποια σημεία, όπως έχουμε ακούσει, έχουν αρχίσει να γίνονται και δολιοφθορές. Αν είναι δυνατόν, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν οι κάδοι ανακύκλωσης και να τους έχουμε μπροστά μας στραπατσαρισμένους ήδη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα να δούμε... θα μείνετε μαζί μας, δεν θα το δούμε τώρα το ρεπορτάζ αυτό με το ΚΕΘΕΑ, θα το δούμε στη δεύτερη ενότητα. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα μείνετε όμως μαζί μας για να το δείτε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.